Καλησπέρα φίλες και φίλοι κρατές του Λίμπερο 107,4, Παρασκευή, τελειώνει η εβδομάδα, 20 Σεπτεμβρίου και νομίζω πως έχει αλλάξει άρδινο καιρό σήμερα, μπαίνουμε για επίσημο στη χειμερινή περίοδο. Όχι, μην το λες αυτό, όχι, σε παρακαλώ. Φθινόπωρο, στο φθινόπωρο, το πάμε βήμα-βήμα. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, καλησπέρα για μένα. Από ό,τι καταλαβαίνω για σένα δεν ισχύει όντως που μου ήρθες με καλοκαιρινή αμφίεση, μόνο γιατί? Το μαγιό δεν έχεις βάλει με τους πασουάρα από μέσα, ξέρεις. Το ποιο, το σπασουάρ. Το σπασουάρ που έχει από μέσα, εκείνο το μαγιό. Α, μάλιστα. Γιατί έτσι, δεν κρυώνει, δεν σε πιάνει το κρύο καθόλου, Δεν έχει κρύο καταρχάς. Έχει δροσιά για σένα. Μια ωραία δροσιά. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Τι. Ότι τρως όλο το φαΐ. Δεν φαίνεται. Αυτό σημαίνει. Για να μην κρυώνει καθόλου. Εντάξει, δεν είπε ότι έχει κρύο, έχει μια ωραία δροσιά. Εσύ με το μακρύ, το τζιν και τη ζακέτα από πάνω και από μέσα, μπλούζα δηλαδή δεσκά. Εντάξει, κουντομάνι κοινό, ωραία. Ναι, αυτό. Δεσκά. Αυτή τη στιγμή είμαι κομπλέ προς τη ζέστη, προς το ζεσταίνομαι, αλλά σε λίγο θα τη βγάλω. Α, έχουμε και ανοιχτό air conditioner εδώ πέρα, μάλιστα. Είδες γι' αυτό την φορά του ζακέτα. Κάτι συμβαίνει, λέω, δεν μπορεί. Καλώς ήρθατε, Λίμπερο παντού. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 3. Μέχρι τις 3 ακριβώς. Γιώργος Παναγιώτης, Γιώργος Μπαρέμς και Χρήστος Γιβάνογλου στα μικρόφωνα. Παρέα σας μέχρι να αναλάβει ο Γιώργος Ζαγόρας και τους βγάλει όλους στο πέναλτι, εβδομάδα ντέρμπι. Ναι, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Βρισκόμαστε 48 ώρες. 48 ώρες και κάτι ψηλά. 52-53. Ναι. Θα δούμε ποια είναι τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο των δύο ομάδων. Φυσικά θα σχολιάσουμε και τι έγινε χθες το βράδυ στα παιχνίδια του Europa League. Είχαμε πολλές εκπλήξεις. Είναι αλήθεια, δεν το περιμέναμε. Δεν ξέρω ποια θα ψηφίσουμε, ποια είναι η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς εχθές, γιατί γίνανε πολλά και περίεργα. Ωραία, στα 24 παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League. Και πρέπει να στείλαμε και πολύ κόσμο κουβά αυτό, γιατί είναι στο 180%. Ποιος εδώ πέρα δεν βλέπει. Τι εννοείς στείλαμε πολύ κόσμο στο κουβά, εμείς ή γενικά ο κόσμος πήγε κουβά? Όχι, και εμείς. Γιατί εμείς νομίζω κάποια αποτελέσματα που είπαμε βγήκανε. Ναι, αλλά τους περισσότερους τους στείλαμε λίγο να πάνε μέχρι την Κούβα. Όχι, ρε, εσύ, όχι. Είχαμε πει ότι μπορεί. Να, τώρα βλέπω μπροστά μου, Κλουζ Λάτσιο. Είχαμε πει ότι μπορεί να γίνει η έκπληξη Κλουζ. Έδειξε φέτος ότι μπορεί. Εδώ είμαστε. Είναι υπολογίσιμη. Πάμε λίγο να. Θέλω να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά, από τα χθεσινά, για να μπούμε σε ρυθμούς ντέρμπι μετά. Έτσι, ναι, να βγούμε στο. Να πούμε το. Ξεκινήσουμε χαλαρά δεύτερο. Δηλαδή. Μετά θα. Ναι. Ανεβάσουμε ρυθμούς. Έτσι. Γιατί σε βλέπω, είσαι έτοιμος σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε και τις προβλέψεις μας, θα πούμε τα τελευταία. Λοιπόν. Ναι, θα πούμε προβλέψεις ενδεκάδας. Εντάξει, τώρα θες και προβλέψεις ενδεκάδες, πολλά ζητάς. Ας την ενδεκάδα. Μπούνε μέσα από 11 και 11 και σκερδίσω καλύτερα. Ξέρω και τους 22. Εντάξει, ωραία. Πάρα πολύ εύκολα. Θα κάνεις την πρόβλεψή σου και. Πάμε λοιπόν χθες. Ποιο παιχνίδι πρώτα απ' όλα είδες? Αν είδες. Από χθες. Ναι. Χθες έκατσα, είδα επανάληψη του ατρόμητος ΠΑΟΚ που είχες στην ΕΡΤ. Εγώ τώρα τι να πω. Κλείσουμε το μικρόφωνο, να φύγω. Τι να κάνω. Είχε γύρω παλίγ χθες 24 παιχνίδια και κάτσε, είδες το ατρόμητος ΠΑΟΚ επανάληψη. Ναι. Δηλαδή, γιατί έκατσε να το ξαναδείς? Ήθελα να δω τι λάθη έκανε ο ΠΑΟΚ. Τι λάθη έκανε ο ΠΑΟΚ. Την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Προπονητής είσαι? Όχι ακόμα. Προς το παρόν είμαι ραδιοφωνικός. Οπότε σήμερα, βλέποντας ξανά τα λάθη του ΠΑΟΚ, ξανά γενικά το παιχνίδι, ναι, έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και μπορείς να σταθείς σε ποια σημεία, τι πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ στον τρέμει τον Άρη. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Οπότε, αν ακούει κάποιο τέλεχος σήμερα ή κάποιο. Τι πάει ΠΑΟΚ. Κάποιο από το τεχνικό επιτελείο. Τεχνικό επιτελείο μπορεί να σε ακούσει και να το πει στον προπονητή. Κόουτς Φερέιρα, αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Εκεί πέρα θα τα μεταφράσει αυτά που θα πει τα ελληνικά. Μπορώ να το πω και στα πορτογαλικά, μα θες, δεν έχω θέμα. Ξέρεις και πορτογαλικά. Τα πάντα ξέρω. Και ποντιακά ξέρω, αν μετράνε. Εντάξει, ποντιακά, οκ. Okay. Αλλά πορτογαλικά που έμαθες, σε ταινία, σε σειρά. Ήμουν μαζί με τον Δημήτρη τον Πέλκα στη Σετούμπαλ. Τι κάνατε εκεί πέρα? Το Πέλκα έπαιζε μπάλα, εσύ τι έκανες? Βάλω στα νερά. Ακριβώς. Κάτι είναι κι αυτό. Λοιπόν, 8 παρα 5. Βλέποντας μετά τα αποτελέσματα, όταν τελείωσε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, την επανάληψη που έβλεπες, δεν πιστεύω να πανηγυρίζεις ξανά τα γκολ. Όχι. Λόγιο, εντάξει. Μέχρι ένα σημείο. Ποιο παιχνίδι, ποιο αποτέλεσμα σου έκανε εντύπωση από αυτά? Νομίζω ότι το πιο μεγάλο αυτό στην ουσία ήταν η βόμβα. Μεγαλύτερη έκπληξη. Μπράβο. Ποια βόμβα? Σλόβαν Μπρατισλάβας Μπεσίκτας 4-2. Πώς? Σλόβαν Μπρατισλάβας Μπεσίκτας 4-2. Ήμουν σίγουρος ότι θα πεις αυτό το παιχνίδι. Γιατί προκαλεί. Γιατί είναι έκπληξη αυτό? Δεν είναι καλή ομάδα η Σλόβαν, αφού παίξει τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν είναι καλή ομάδα η Σλόβαν. Όχι. Δεν είναι. Οπότε, τι σημαίνει αυτό για τον ΠΑΟΚ? Είναι υποτιμητικό για τον ΠΑΟΚ που έχασε αποκλείσει από μια τέτοια ομάδα? Εννοείται. Τι εννοείς? Ναι. Κοίταξε. Ναι, αλλά για να κέρδισε την Μπεσίκτας κάτι σημαίνει. Ακριβώς. Αν θυμάσαι. Αχ, από ποιον αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ? Από την Έστερσουντ. Η Έστερσουντ όταν απέκλεισε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μετά είχε πάρει και είχε πάρει αποτέλεσμα στην Άρσεναλ. Είχε προκριθεί. Δεν είχε προκριθεί. Έφτασε μέχρι του 32 του Europa. Έφτασε μέχρι του 32 του Europa. Ναι. Η Έστερσουντ. Δηλαδή θες να μου πεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι συνέχεια άτυχος σκληρώσης? Όχι. Τι ότι όποιο χωριό αποκλείει τον ΠΑΟΚ μετά κάνει πορεία.
Καλή. Χωριό. Χωριό, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, Μπρατισλάβα είναι χωριό. Η Σλόβα Μπρατισλάβα. Εντάξει, κουβαλάει. Είναι ο Αστέρας Τρίπολης της Σλοβακίας. Ο Αστέρας Τρίπολης της Σλοβακίας. Δε, μην πα. Ξέρω. Εντάξει. Δηλαδή, θε να αποχωρήσω. Όχι, όχι, όχι. Θα φύγω εγώ. Θα τα βολέψω. Όχι, όχι, όχι. Έλα. Πάρα από εδώ τη θέση μου. Πάρα από εδώ τη θέση μου. Θα έρθω στο δεύτερο μισάωρο στη θέση του Γιώργου. Θα το κάνουμε έτσι σήμερα. Σωστό, σωστό. Εντάξει. Εκτός αν το κάνουμε X-Factor εδώ πέρα και κάνουμε audition μαζί. Όχι, όχι, έλα. Δεν ξέρω αν γίνεται. Εμείς θα τα πούμε στο δεύτερο μισάωρο. Πάω δίπλα, εγώ μετακομίζω. Τι γίνεται. Καλά, είχαμε ξεκινήσει. Γιατί έτσι σήμερα. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν έτσι. Μάλιστα. Τι έχουμε, με τι ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε λίγο με το Europa League για να τα πάρουμε από χθες. Τι παιχνίδια είδαμε. Καλύτερα που έφυγε σε αυτό το χρονικό σημείο. Ο Χρήστος γιατί δεν είδε τα παιχνίδια του Europa League. Ξέρεις τι είδε χθες. Το λέω, έχει 24 παιχνίδια. Ποιο παιχνίδι είδες και μου είπε, είδα το Ατρόμητος ΠΑΟΚ επανάληψη. Οπότε καλά κάναμε και το διώξαμε. Κοίταξε, έχει μια λογική. Ήθελε να μελετήσει τα λάθη του. Ναι, ναι, αυτό είπε. Να δει αυτό τι είπε. Θα... Οπότε στο δεύτερο μισάωρο μετά θα μπορέσει να κάνει μια ανάλυση. Πάνω σε αυτά που θα πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Άρη. Κατάλαβες. Και αν ακούγε κάποιο το τεχνικό επιτελείο, το λάβει υπόψη του και το μεταφράσει. Ναι, γιατί δεν θα έχει εντοπίσει τα λάθη. Ακριβώς. Θα βρει και ο Χρήστος εχθές που είδε σε επανάληψη πάλι το, ναι, το παιχνίδι. Το τεχνικό επιτελείο δεν το είδε σε επανάληψη το μάτς. Θυσιάστηκε. Ναι. Θυσιάστηκε. Θυσίασε το γύρο παλί για να δείξει ένα τον ΠΑΟΚ. Ο Αποέλ τι έκανε λίγο, πες μου, πώς τα κατάφερε. Δεν ξέρω. Πάντως δούλεψε για την Ελλάδα. Σαν Ελλάδα μας βολεύει πάρα πολύ. Είναι δυνατόν αυτό που έκανε χθες από όλοι, νομίζω δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι, είναι πάρα πολύ περίεργο. Νομίζω δεν γίνεται ούτε σε video game αυτό. Απίστευτο. Να βάζει. Να δέχεσαι πίσω. Να βρίσκεσαι πίσω του σκορ. Να γυρνά από το 0-2. Να φάσει ένα γκολ. Λογική και για να τροπεί το να το γυρίσει. Να το γυρίσει μετά πώ το χάνει. Το γυρίσει μέσα σε 5 λεπτά, 6. Από το 51 στο 58. Σε 7 λεπτά έβαλε 3 γκολ. Και μετά δέχεσαι 3. 2. 3 ρε. Αφού 3-4 βγήκε. Ναι, σωστά, σωστά. 3 γκολ δέχτηκε. Κάτσε ρε, όχι, ήταν 0-2. Δεν ήταν 0-2, 0-1. Όχι, 0-1, σωστά. Και τώρα έκανε 3-1. 3-1 και 3-4. Ναι, δίκιο έχεις. Όχι ρε, καλά, έχεις δίκιο. Εσύ έχεις δίκιο, όχι εγώ. 0-2 ήταν. Καλά, μην με παίρνεις. Εσύ. Και άλλα βλέπουμε εμείς, αλλού ήμασταν. Λοιπόν. 0-2, όντως. Δεν το είδα το παιχνίδι από την αλήθεια. Εγώ το είδα στο λεπτό προς λεπτό, έβλεπα όλα τα παιχνίδια μαζί. Οπότε πήγαινε στα γκολ. Ναι, ναι, ναι. Και το τελευταίο ήταν και πάρα πολύ ωραίο, ωραία προσπάθεια. Τώρα δεν ξέρω αν αυτός ο παίχτης είναι από το Λουξεμβούργο ή όχι. Ο Σινάνι. Ο Σινάνι, Ιταλιάνος Σινάνι. Ναι, είναι από το Λουξεμβούργο. Από το Λουξεμβούργο είναι. Ναι, και έβαλε το. Πέτυχε το νικητήριο τέρμα. Δούλεψε για την Ελλάδα φυσικά τον Ντελάνς. Πρώτη της νίκη στην ευρωπαϊκή ιστορία της. Ναι. Έπαιξε και πέρυσι στους ομίλους του Europa League με τον Ολυμπιακό, ήταν στον ίδιο όμιλο. Ναι. Πάντως πάλι καλά. Πέσαμε έξω τα περισσότερα. Όχι, εγώ είπα πριν, εγώ είπα χθες ότι στείλαμε πολύ κόσμο στον κουβά. Κοίταξε, όχι, νομίζω πως βρήκαμε. Τι? Και αρκετά. Για πες, άντε, τα πάρουμε τη σειρά. Και για όσους δεν έχουν διακούσει τα αποτελέσματα. Ναι. Λοιπόν. Η Wolfsburg κέρδισε την Αλεξάνδρεια της, όχι τη Συμμαθία. Αυτό το είπαμε, ήταν πολύ εύκολο να το προβλέψουμε. Η Γάνδη με τις ετυχίες. Δεν έχει εύκολο γιατί είδαμε και τι έγινε μέσα στην Gladbach. Όχι μόνο η Gladbach. Η Γάνδη είναι ετυχία. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά το Γιουβάνογλου που ξαναμπήκε στην παρέα τελικά. Να λέει διπλάρα η Κραστοντάρ στη Βασιλεία. Θα το φάει αυτό το μικρόφωνο. Άνετα. Γιατί πόσο βγήκε η Κραστοντάρ εν τέλει. Η Κραστοντάρ έφαγε τάλιρο. Έχασε. 5-0 έχασε, όχι έχασε. Ξεφτυλίστηκε και εσύ μας έλεγες διπλάρα θα κάνει. Διπλάρα. Εντάξει. Πάω από τις ίδιες στο στόμα του, ρε φίλε. Ρε εσύ, ό,τι πιάνω στο στόμα μου καταστρέφεται. Άνετο διπλό έχασε. Για την Μπεσίκτας είπαμε διπλάρα, είχαμε πει πάλι. Τι είχαμε πει. Όχι, Μπεσίκτας. Χι εγώ είχα πει. Όχι, εγώ είχα πει άσο τη Σλόβαν. Μεγάλη Σλόβαν Μπρατισλάβα. 4 έφαγε η Μπεσίκτας από τη Σλόβαν Μπρατισλάβα. Δε τι γίνεται τώρα, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Η Γάνδη είναι τυχαίνει 3-2. Είναι η Γάνδη, παιδιά, και όχι η Γκένκ που λέγανε πολλοί. Ναι, πιστεύανε χθες βλέποντας το παιχνίδι. Γκέντ. Είναι Γκέντ. Ναι, είναι Γκέντ, αλλά είναι Γάνδη στα ελληνικά. Ναι. Άλλο Γκέντ και άλλο Γκέντ. Η Γκένκ παίζει στο Champions League, νομίζω, ή όχι. Πού παίζει το Champions League, εσύ σου ήθελε. Έφαγε τα 6 από τη Σάντζουρ. Άρα μπράβο. Μην τι μπερδεύετε. Εντάξει, φοράνε τα ίδια χρώματα. Ναι, έβαλε και 2. Δεν τα λε όλα. Είναι η Γάνδη αυτή. Δεν τα λε όλα. Το αποτέλεσμα, ένα από τα αποτελέσματα τη βραδιά ήταν το Gladbach Wolfsberg. 0-4. Ναι. Έτσι. Ναι. Πολύ μεγάλη έκπληξη. Σαφώς. Δεν ξέρω. Δεν το περιμέναμε με τίποτα αυτό να γίνει. Νομίζω, όχι νομίζω. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία της Wolfsburg. Ναι, ναι, ναι. Πρώτη φορά μπαίνει στο όμιλο. Είναι αυτή η Πρωτάρα και η Αλεξάνδρεια νομίζω. Αυτή νομίζω είναι η Πρωτάρα. Η οποία δεν πρέπει να λέγεται Αλεξάνδρεια. Πρέπει να λέγεται Ολεξάνδρεια. Ολεξάνδρεια, ναι. Δεν ξέρω γιατί την έχουν Αλεξάνδρεια εδώ πέρα. Μάλλον αυτό είναι από τη Βέρεια ο οποίο έχει φτιάξει το site. Μπορεί. Δεν εξηγείται αλλιώ. Αυτό τι έχει φάει κόλλημα με τη Βέρεια τη. Αφού είναι Αλεξάνδρεια. Τη Βέρεια, ρε. Η άλλη είναι στην Αίγυπτο. Δεν παίζει στην Ευρώπη. United ζορίστηκε.
Πάμε, βασικά συνέχισε με τη σειρά που ήταν μπροστά. Wolves Braga 0-1, που μπορούσα να πω ότι είναι ασάρα, λέγαμε, ένα από τα ντέρμπι τη αγωνιστική. Ναι, αλλά είπαμε άσο με σιγουριά και τρεις. Η Wolves επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 46 χρόνια. Μετά από 36 χρόνια, κάπου εκεί. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, είναι αλήθεια, πολλές δεκαετίες. Δεν ξεκίνησε ιδανικά, έχασε από την Μπράγκα. Εντάξει, ένας αντίπαλος προδοσιακός του Europa League, η πορτογαλική ομάδα. Έχει φτάσει και μια φορά στον τελικό. Πρώην ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα, έτσι. Το 2011 είχε φτάσει στον τελικό του Europa League. Θα την είδε ο Αμπέλ χθες και θα ένιωθε περήφανος για το διπλό. Ναι. Εσπανιόλ Φερεντσβάρος 1-1. Ίσως και εδώ πέρα περιμέναμε έναν άσο. Οι Ούγγροι μας εξέπληξαν, είναι αλήθεια. Και νομίζω ισοφάρισαν και στο τέλος. Όχι, προηγήθηκαν 0-1-1-1 οι Εσπανιόλ. Από εκεί και πέρα, ένα επίσης από τα αποτελέσματα της βραδιάς, Λουντογκόρετ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας 5-1. Ναι. Προηγήθηκαν οι Ρώσοι. Και εκεί που λες, εντάξει, okay, θα προηγηθούν, μπορεί να βάλουν και κανένα ακόμα γκολ, άντε να ισοφαρίσουν οι άλλοι. Μέσα σε 3 λεπτά βάλανε. Μέσα σε 4 λεπτά έβαλε 3 γκολ Λουντογκόρετ. Ναι. Από το 0-1 του μηχρόνου μέχρι το 52 του είχε κάνει 3-1. Και έβαλε και μετά άλλα 2 με τον Κεσέρου, αυτό πρέπει να είναι Ρουμάνος, έτσι. Ναι. Λάθος, Ρουμάνος, άνα μπράβο. Έχει τον Κεσέρο, μπράβο. 5-1 τελικό αποτέλεσμα. Ο οποίος πρέπει έχει να έχει χρόνια ακουστεί... η Λουντογκόρετ τον Κεσέρο. Πρέπει να έχει ακουστεί και για τον Πάοκ Κεσέρο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πέρσι το καλοκαίρι με Λουτσέσκο. Και ο Βάντερσον είναι χρόνια. Και αυτός αυτός βραζιλιάνος πρέπει να είναι. Αυτός είχε παίξει και στον όμιλο του Champions League η Λουντογκόρετ. Ναι, όταν ναι. Είχε παίξει. Με πολύ βραζιλιάνικο στοιχείο είναι αλήθεια τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω και το Σάσα. Και το Σάσα, ακριβώς. Για να δω αυτή την περίοδο τι έχει. Έχει Βραζιλιάνους. Έχει Βραζιλιάνους, αλλά όχι τόσους. Α, δύο μόνο. Παλιότερα έχει πάρα πολλούς Βραζιλιάνους. Η United ζωρίστηκε πάντως. Ναι. Και γενικά βλέποντας την εντεκάδα της, σε πιάνει μια θλίψη με την United. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δες τώρα εδώ πέρα ποιοι παίζουν μέσα στη μάχη. Εντάξει, είναι σε φάση περίεργη. Βασικά από τότε που έφυγε ο Φέργκισον σε περίεργη φάση είναι. Ναι, τα τελευταία 7 χρόνια πλέον. Πόσα. Το 13 έφυγε. Νομίζω είναι το 13 ή το 12 ήταν η πρώτη χρονιά με τον Μόγιες τότε. Κάπου εκεί. Όχι, από το 12 τότε... ήταν με Ferguson. Ferguson το 13 τότε. Το 13. Από τότε ψάχνεται συνεχώς. Κάθε χρόνο κάτι διαφορετικό. Τώρα εντάξει, με αυτή τη λύση του Solskjaer δίνει μια ελπίδα, αλλά θέλει υπομονή. Ήταν λίγο πολλά νέα παιδιά. Είδα κάποια στιγμή το Solskjaer και στον πάγκο ήταν ξενερωμένος. Πώς να είναι ο άνθρωπος. Εντάξει, πέρσι έκανε την έκπληξη ο Champions League. Ναι, είχε φτάσει μέχρι. Στου 8, απέκλεισε την Παρί. Σωστά. Με ανατροπή επική εκεί στο τέλος, το 1-3 στο Παρίσι. Έτσι, πάμε παρακάτω. Παρτιζάν Αλκμάρ 2-2. Προηγήθηκε η Αλκμάρ μέχρι το ημίχρονο. Δέχτηκε κόκκινη μετά, κάπου στο 30 κάτι. Ισοφάρισε με τον Άτχο η Παρτιζάν μέχρι το ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά στην επανάληψη, στο 61 πάλι ο Νάτχο χτύπησε ξανά. Στο 61 και μετά στο 67 με 10 παίκτες η Αλκμάρ ισοφάρισε. 2-2 τελικό αποτέλεσμα και αυτό βοηθάει την Ελλάδα στο ranking της UEFA γιατί η Σερβία μας κυνηγάει και έχει δύο ομάδες. Ναι. Οπότε η Σερβία αυτή την εβδομάδα πήρε ως βαθμούς σπίτι και η Ελλάδα. Οπότε δεν έκλεισε ψαλίδα. Όχι. Α, ναι, πήρε. Ναι. Στους ίδιους. Αφού γιατί ο Ερυθρός Αστέρας έχασε. Αυτό ακριβώς. Αλλιώς θα έπαιρνε 500 η Παρτιζάν γιατί είναι με 4 ομάδες στην Ευρώπη και διαιρείται έτσι. Σωστό. Για το 4. Οπότε θα έχουμε και αυτή τη μάχη μέχρι το τέλος για το ranking. Δεν πρέπει να πέσουμε κάτω από τη 15η θέση. Γιατί χάνουμε και ένα εισιτήριο για το Champions League, αλλά γενικά ένα εισιτήριο για την Ευρώπη. Μετά είχαμε το Porto Young Boys 2-1. Που ήταν απογοητευτική η εικόνα στο γήπεδο. Ήταν άδειο σχεδόν. Ναι, έχουν εκεί μεγάλη απογοήτευση στην Porto. Πραγματικά. Κλεφτές ματιές έριχναν εκεί πέρα, δεν το είχα δει πολύ καλά. Σουάρες 2 γκολ. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο τα. Ολιβέιρα έπαιξε. Ολιβέιρα, θα σε πω αμέσως. Δεν έπαιξε Ολιβέιρα, ούτε αλλαγή. Ολιβέιρα είναι τραυματίας, λέει. Τραυματίας στον Αστράγαλο. Μάλιστα. Στον Αστράγαλο. Έτσι λέει, τώρα άμα δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν έπαιξε, αυτό έχει σημασία. Rangers Feyenoord 1-0. Έχασε και πέναλτι Rangers στο πρώτο ημίχρονο. Εν τέλει κατάφερε να πάρει την νίκη σε ένα δύσκολο όμιλο. Αυτό που έχει Rangers, με την, είναι η Feyenoord, η Rangers, η Young Boys και η Porto. Έτσι δεν είναι, δύσκολος όμιλος αυτός για την πρόκριση. Αμφίροπος πολύ. Πολύ αμφίροπος. Οι Σκοτσέζοι κέρδισαν. Από εκεί και πέρα η Ρώμα, πολύ εύκολο την πασαξιχείς. Πολύ ωραία φανέλα η Ρώμα. Η ρετρό, η καινούρια, η ναι, μπλε. Μπλε, φοβερή φανέλα. Πολύ ωραία, όντως την παρουσίασε πριν τρεις μέρες και την έβαλαν κατευθείαν τώρα στο ευρωπαϊκό. Εξαιρετική. Πολύ εύκολα την Πασαξεχήρ, η οποία μπορεί να έχει καλό ρόστερ, αλλά είναι η κλασική τουρκική ομάδα. Πάντως, Πασαξεχήρ, που με τα χρήματα δεν μπορεί να κάνει φυσικά. Δεν σημαίνει ότι θα σου φέρει και τις επιτυχίες.
ναι. Αποτυπώνεται και στο, πάντως, στο γήπεδο αυτό. Όχι ότι τώρα θέλουμε να πούμε κάτι, αλλά οι δύο από τις τρεις ομάδες που απέκλεισε, η μία δεν είναι καν στην Ευρωπή, έτσι δεν συνεχίζει. Η Βικτόρια Πλιζέν. Ναι. Mm-hmm. Οι άλλες δύο που συνεχίζουν. Έφαγαν 9 γκολ. Έφαγαν 4 και 5. Ακριβώς. Όχι ότι θέλουμε να πούμε κάτι. Όχι, εντάξει, αυτές οι ομάδες, με αυτές τις ομάδες κληρώθηκε ο Ολυμπιακός, με αυτές έπαιξε. Έτσι δεν είναι. Απλά φάνηκε ότι το σοβατό ήταν το μονοπάτι. Ακριβώς. Αρχίζει να αν και το μονοπάτι των μη πρωταθλητών δεν είναι τόσο βατό, έτυχε να είναι. Ναι, στάθηκε τυχερό στην κλήρωση. Έτσι. Εντάξει, να μου πεις ότι κληρώθηκε με την Πόρτο, αλλά αποκλείστηκε από την. Δεν κληρώθηκε με την Πόρτο, κληρώθηκε όμως από την Πινάη, δεν πάει έτσι, ναι. Τι... Όχι, θα μπορούσα να πει κάποιος ότι ξέρεις τι εγώ με την Πόρτο. Όχι, δεν κληρώθηκε. Εγώ νόμιζα με την Πόρτο θα παίξω. Κατάλαβες. Αν δεν παίξεις, δεν περνάς, δεν πας πουθενά. Ναι, ρε, εσύ, τι πίστευε πόσο όταν έγινε η κλήρωση. Λες, εγώ λογικά θα παίξω με την Πόρτο. Δεν έχει λογική. Σε αυτά τα μάτια του Champions League και στο Europa League δεν υπάρχει λογική. Ωραία, 4-0 συνεπώς, για να το κλείνουμε και αυτό, η Ρώμα. Από εκεί και πέρα. Το αποτέλεσμα που είπαμε και πριν, Σλόβαν Μπρατισλάβα Μπεσίκτας 4-2. Αυτή η ομάδα έβαλε 4 γκολ. Με το πρώτο γκολ το είδα κιόλα, παιδιά. Τραγικό λάθος του Κάριους. Ακόμη μια φορά έχει κάνει μια έξοδο. Ναι, ρε φίλε. Πήγαινε, δεν ξέρω με τι πήγε εκεί πέρα. Όχι, κοίταξε. Κεφάλι. Πάει να κάνει κεφαλιά να διώξει την μπάλα. Ναι, αλλά η μπάλα ήταν πιο ψηλά. Και όχι μόνο αυτό, πάει και πέφτει πάνω στον αμυντικό. Ναι, έκανε αν δεν έπεφτε στον αμυντικό, νομίζω θα το προλάβει. Το πρώτο γκολ είπε ήταν αυτό. Ναι. Το πρώτο γκολ. Και το άλλο ήταν αυτό γκολ το τρίτο. Το τρίτο. Βάλε να δούμε λίγο το πρώτο γκολ να δει ο Γιώργο. Και οι άλλοι έβαλαν δύο γκολ στις καθυστερήσεις, 93-94. Ναι. Φαντάσου. Άσε τώρα, θα τα δούμε μετά τα γκολ. Αλλά όντως είναι τραγικό το λάθος που κάνει ο Κάριος. Να το δες τώρα, μιας που το έβαλα, δες τι έχει κάνει εδώ πέρα. Αυτό το πουλί ο Κάριος. Δες τι έκανε. Εντάξει, γλιστράει και ο αμυντικός της Μπεσίκτας, αλλά. Δες το. Δεν είναι αντίδραση τώρα αυτή για τραυματοφύλακα. Αφήστε τέτοιο επίπεδο. Κουτούλησαν μεταξύ τους. Δεν κουτούλησαν μεταξύ τους, δεν έχει δουλειά να βγει εκεί. Δείτε το, παιδιά, δείτε το παιδιά τον κόλπο. Αυτό έχει αμυντικό, δεν έχει δουλειά να βγει, κύριε παιδιά. Μπείτε να το απολαύσετε. Νομίζω ότι μετά τα δώρα του ΠΑΟΚ η Σλόβαν πήρε άλλο ένα δώρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα. Άιντραχτ, Άρσεναλ. Μας απογοήτευσε η Άιντραχτ. Δεν είχαμε πει διπλό εδώ πέρα. Εγώ δεν το περίμενα. Πίστευα ισοπαλία με γκολ-γκολ. 2-2 πίστευα. Διπλό δεν πατάει. Μας απογοήτευσε η Άιντραχτ. Δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά. Ο Παπασταθόπουλος έπαιξε. Αλλά γενικά τώρα οι Γερμανικές ξεκίνησαν 0-3 η Άρσεναλ. Στην Άιντραχτ, μέσα στη Γερμανία, 0-4 έχασε η Γκλάντμπαχ. Μέσα στη Γερμανία από την Βολφσμπέργκερ, πώς την είπαμε. Ναι. Ο Παπασταθόπουλος δεν ήταν στη. Οι Γερμανοί, νομίζω. Τι? Στο Champions League τι έκαναν. Η Μπάγκερ κέρδισε. Εντάξει, η Ντόρτμουντ πήρε βαθμό από την Μπαρτσελόνα. Καλά, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί στο ranking. Ναι. Πάλι στην τετράδα. Όχι, θέλω να πω κατά πόσο ξεκίνησαν. Ναι. Οι υπόλοιποι τι έκαναν. Γερμανοί. Δεν θυμάμαι ποια άλλη είναι στο. Η Λειψία κέρδισε, έκανε την έκπληξη με στην Ελλάδα. Σωστά. Έχουν και άλλη ομάδα. Έχουν θα τα δούμε. Στη... Έχουν τέσσερις. Κόλλησα τώρα. Τέσσερις έχουν στο Champions League. Ναι, αυτό λέω. Τρεις είπαμε. Η Leverkusen που έχασε από την Lokomotiv Μόσχα. Αυτή. Άρα είχαν τρία θετικά αποτελέσματα και τρία αρνητικά. Ωραία, παρακάτω. Από Ελ Ντουντελάνς φυσικά. Το 3-4. Αυτό που πάμε νωρίτερα, το 3-4. Το πανηγύρισαν έξαλα οι. Πώ λέγονται αυτοί που είναι το Λουξεμβούργο, οι Λουξεμβούργοι. Οι Λουξεμβούργοι. Οι Λουξεμβουργεριανοί. Οι Λουξεμβούργοι. Οι Ντουντελάντζοι. Οι Ντουντελάντζοι. 3-4. Πραγματικά. Η Κραθοντάρ. Αυτά σύμβηκε στη θέση. Μάζεψε το τάλιρο η Κραθοντάρ του. 5 γκολ. Ναι, εγώ δεν το περίμενα. Εντάξει, οκ, λε θα μπορεί να χάσει. Η πλάρα είπε ο Χρυσό Γιωβάνοβλου χθε. Όχι με 5 γκολ. Μάντιση σε αγόρι μου. Όπως είχαμε δώσει και το διπλό της Σεβίλης, μες στην Καραμπάκ, 0-3 εύκολα. Φίλε, κάτσε τώρα γιατί είμαι αδικής. Και είναι κρίμα που η Σεβίλη παίζει στο κυροπαλί γιατί μπορεί να το πάρει. Γιατί το τονίζω. Τα λες με τέτοια άνεση και όταν έρχεται τώρα, λες διπλάρα και έρχεται 5-0, δεν μπορούμε να μην το πούμε. Δεν θέλω να σε θίξω, αλλά μου κάνει αυτή η άνεσή σου, με προκαλεί να αναφερθώ μετά. Ακριβώς. Άρα, ποιο είναι το. Το ρεζουμέ από όλο αυτό. Άνετα βγαίνει το αντίθετο. Ακριβώς. Άρα διπλάρα ο Άρης Ντούμπα θα μας πει σήμερα. Δεν μιλάω, αυτό το μάτι δεν το μιλάω. Δεν με παίρνει να το μιλήσω. Δεν θα μας πεις ένα διπλά. Στο τέλος, πριν κλείσουμε 3 παρα 5, διπλάρα ο Άρης στην Τούμπα. Και να έρθει 5-0 την Κυριακή. Δεν γίνεται, γιατί μπορεί να γυρίσει. Μπορεί να στραβώσει την ώρα. Τα κόσκια μπορεί να γυρίσει. Και δεν θέλει τώρα, δεν είναι η ώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Άμα γυρίσω και πω διπλάρα ο Άρης μέσα στην Τούμπα, εκτός ότι δεν μπορώ να πάω σπίτι. Γιατί? Θα βρω το κλειδωμένο το σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε διώξουνε. Καλά. Θα του εξηγήσω ότι το κάνει για αυτόν τον λόγο. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Να δει που επειδή είμαι τόσο γκαντέμι. Θα γυρίσει. Και θα φάμε εμεί πέντε με στην Τούμπα, όντω. Και θα βγαίνουν εδώ πέρα και θα λένε καλά τα έλεγε ο Γιουβάνογλου. Θα εξηγήσω ότι εγώ κάνω τη δουλειά μου εδώ πέρα. Τα βλέπω σφαιρικά τα πράγματα. Όλα έτσι πως είναι. Έτσι. Έχω βάλει όλα τα δεδομένα κάτω και έχω καταλάβει ότι ο Άρης θα κερδίσει. Θα πει. Όχι, τι λέει.
Τι λέει, δεν πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. 5 λεπτάκια ακόμα και στο όλο το δεύτερο ημίωρο αφιερωμένο στο ΠΑΟΚ Άρης. Αυτά που έγιναν χθες με το ΒΑΡ, χθες είχαμε ιστορία. Μόλις κλείσαμε την εκπομπή, έγινε ο απόλυτος χαμός μετά. Εκεί κάτω στη σύσκεψη βγαίναν συνεχώς πληροφορίες. Θα τα πούμε. Καραπαπάς εναντίον όλων και, και τέτοια ωραία. Ναι, εντάξει, είχαμε πολλά, πολλά. Η Νόβα να λέει: εμείς δεν θέλουμε να δούμε τα πλάνα για τον ΒΑΡ. Ο ένας τον ρίχνει στον άλλον, να πει τα πράγματα. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε λίγο με την Ευρωπαϊκή. Είπαμε ότι θέλουμε, αλλά κάπως έτσι έγινε. Κάπως έτσι. Συνεχίζουμε με τα αποτελέσματα για να κλείσουμε. Κλους Λάτσιο 2-1. Θυμάσαι που είπαμε ότι μπορεί να κάνουμε. Όχι, δεν είπαμε διπλάρα. Είχαμε πει ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη Κλους. Γιατί έχει δείξει φέτος ότι είναι τέτοια ομάδα. Ναι. Είχε αποκλείσει την Celtic. Σωστό. Στο Champions League. 2-1 λοιπόν. Κοπεχάγη Λουγκάνο 1-0. Αυτό δεν ήταν καλό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Γιατί ξέφυγαν οι Δανείοι. Ναι. Κι άλλο με την νίκη που πήρε η Κοπεχάγη. Αλλά το περιμέναμε. Με την Λουγκάνο παίζει. Ναι, έτσι. Η Λουγκάνο πρέπει να είναι κυπελούχος Ελβετίας, αν δεν κάνω λάθος. Λίντσε Ρόζενμπουργκ 1-0. Οι Αυστριακοί πήραν και την πρώτη τους νίκη στην Ευρωπαϊκή. Δυναμό Κιέβου Μάλμε 1-0 επίσης. Εντάξει. Το ντέρμπι Αϊτχόβεν Σπόρτινγκ 3-2. Ωραίο αυτό. Ωραίο ντέρμπι να ήταν αυτό. Όντως και πολλά γκολ. Όσοι το είδανε, νομίζω ευχαριστήθηκαν θέαμα. Ρεν Σέλτικ 1-1. Ψηλό αναμενόμενο και αυτό. Ναι. Η Ρεν είναι σε καλή περίοδο, σε καλό φεγγάρι. Ναι. Έχει καλή περίοδο. Σε καλή περίοδο, διανύει καλή περίοδο. Ρε. Διανύει καλή περίοδο και στη Γαλλία και τώρα βλέπουμε στην Ευρώπη. Κοντράρει και την Παρί όσο μπορεί. Την κέρδισε και όλα στο πρωτάθλημα φέτος. Στις πρώτες αγωνιστικές. Και τα δύο τελευταία παιχνίδια, Σταντάρ Λιέγης, Γκυμαράης 2-0. Οκ, okay, δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω εδώ πέρα. Δεν το είδες. Αυτό δεν το παρατήρησα. Άρε, Μπαϊράμ, τι Έριχνα και εγώ κλεφτές ματιές στο Ατρόμητο ΠΑΟΚ, επανάληψη. Τι να δεις, άσε και εμείς που το είδαμε, πίκρα φάμε. Και Χετάφε Τραμπζονσπόρ 1-0. Πανηγύρισες τον γκολ του Κρέσπο. Του Βαρέλα, πανηγύρισες. Ναι. Το ακυρωθέν. Ναι, εννοείται, κλασικά. Και Χετάφε Τραμπζονσπόρ 1-0. Η Αναστασία από πίσω μας βάζει σε ρυθμούς ντέρμπι. Εγώ δεν βλέπω. Δώσε λίγο, δώσε λίγο. Δεν ακούω. Ναι. Κατέβαση. Μας βάζει σε ρυθμούς ντέρμπι. Μας δίνει τώρα με αυτό μας δίνει το σημείο της ντέρμπι, μήπως. Γιατί. Δείχνει ΠΑΟΚ η Αναστασία. Γιατί. Με αυτό μπαίνει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ακούγεται. Όχι, όχι, δεν μπαίνει. Όχι με όταν αυτό. Μπαίνουν οι ομάδες, στο ζέσταμα. Στο ζέσταμα, ναι. Όχι, αυτό μπαίνει στο παλατάκι. Στο παλατάκι. Στο παλατάκι μπαίνει. Λέω τι μου θυμίζει. Στο παλατάκι. Και στην Τούμπα παίζει. Όχι, δεν παίζει. Παίζει πριν το παιχνίδι, παίζει σίγουρα. Στην Τούμπα παίζει τα. Τις καμπάνες. Ναι, ναι, τις καμπάνες. Όταν μπαίνουν οι ομάδες, εγώ σου λέω όταν πάω και όταν είναι για ζέσταμα. Ναι. Hell Bells, υπάρχει αυτό το τραγούδι. Ναι. Μετάλλικα, τι είναι. ACDC. ACDC. Εγώ που δεν ακούω αυτά τα ξέρω. Γιατί εγώ που τα ακούω. Αλλά δεν τα ακούω, παίζει βασικά, και αυτό που μας έβαλε τώρα εσύ από πίσω παίζει. Στο παλατάκι. Ναι, αλλά παίζει και στην Τούμπα ένα διαστήματα στο ζέσταμα. Καλά. Ναι, πάντως είναι σε ρυθμό ΠΑΟΚ μας έβαλε. Δείχνει πλευρά. Διαλέγει πλευρά για τον ντέρμπι Αναστασία. Βάλε τώρα αυτό που παίζει το Βικελίδης. Το πάμε έτσι. Α, μας το γυρίσει λες έτσι. Δεν ξέρω ποιο παίζει, δεν ξέρω. Τα ριάλια παίζουν, τι παίζουν. Δεν ξέρω τι παίζει. Τα ριάλια. Όχι. Ένα σε ρυθμού Βάμο Αριανάρα. Ξέρω εγώ ότι έχει το σύστημα. Όχι, το τραγούδι Άρης και δεν είμαι καλά που είναι το ρυθμό. Ποιο είναι, τι. Θα μας το βρει ένα σε, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Ποιο. Α, τώρα μπαίνουν οι ομάδες. Ναι. Ο Σιδηρόπουλος βγάζει του παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Σιγά ναι. Σιγά. Κυριακή απόγευμα 6.30 ώρα. Ναι. ΠΑΟΚ TV. Λίμπερο 107,4 όλοι. Σε περιγραφή. Στέργιος Ανασιάδης και Νίκος Παπαδόπουλος. Έτσι. Ωραίο. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε αφού κάναμε τον πρόλογο του ΠΑΟΚ Άρης να πάμε και στο κυρίως πιάτο, σε όσα έγιναν χθες, σε όσα περιμένουμε από εδώ και πέρα ως το απόγευμα της Κυριακής. Ξέρεις όμως με τι θα μπούμε. Με τι θα μπούμε. Θα μπούμε με σποτάκι πρόεδρο Εδασαϊκού. Ναι. Ώστε να δώσουμε το κλίμα πρώτα, ναι, από τη Γενική Συνέλευση, ναι, που έγινε κάτω. Έτσι. Και μετά θα. Στο Υφυπουργείο. Ναι, αυτό τέλος πάντων είπε τον. Ναι. Το Λευτέρη τον Αυγιανάκη. Το Λευτεράκι τον Αυγιανάκη. Το Λευτεράκι τον Αυγιανάκη. Και μετά θα πάμε, θα πάμε στα ντέρμπι. Πάμε στο break και επανερχόμαστε. Εδώ μας επιστρέψαμε Λίμπερο 107,4. Λίμπερο παντού. Γιώργος Παναγιωτής, Γιώργος Μπαρέμης και Χρήστος Γιουβάνογλου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 3 με την Αναστασία στις μουσικές επιλογές και στην ρύθμιση του ήχου. Μπήκαμε με Πάτρικ Ουγκουνσότο. Εν τέλει, έτσι να πούμε λίγο στο κλίμα με αυτά που έγινε με τη συνάντηση του υφυπουργού του κυρίου Αυγιανάκη. Τώρα κύριο το λες, πριν τον έλεγες με το όνομά του, το μικρό. Ναι, το Λευτέρη τον Αυγιανάκη, άμα θες. Με τον υφυπουργό. Κολοτούμπα λέγεται αυτό, πρόσχε, αποφάσισε πώς το λες. Δεν λέγεται φίλε Κολοτούμπα.
Είναι κύριος τελικά ή είναι το όνομά του κανονικά σαν φίλος? Και τα δύο. Εντάξει. Γιατί. Το λένε Λευτέρη Αυγενάκη, είναι ο κύριος. Έχει ένα αξίωμα γι' αυτό, πρέπει να έχει μια θέση. Καλά, παραπάνω. Αυτά να τα σκέφτονται κάτω στην Αθήνα εκεί που έγινε χθες το τέλος. Τι έγινε, τι έγινε. Είχαμε επίθεση του κυρίου Καραπαπά, του τρίτου εκτελεστικού διευθυντή, δεν ξέρω το αξίωμα που έχει ακριβώς. Αντιπρόεδρος πρέπει να είναι. Νομίζω ούτε αυτός ξέρει τι είναι. Πρέπει να είναι αντιπρόεδρος της ΠΑΕ. Πρέπει να είναι δεύτερος, τρίτος αντιπρόεδρος. Κάτι τέτοιο, διευθυντής, αντιπρόεδρος, τι είναι. Ωραία. Ούτε αυτός. Στέλεχος του Ολυμπιακού. Πες το έτσι. Ναι, της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο οποίος εκτόξευσε βέλη κατά πάντων. Με εκτόξευσε βέλη. Ναι, και ποιον πέτυχαν τα βέλη? Τους πάντες. Από την ΚΕΔ, τον κύριο Περέρα, την ΕΠΟ, τον ΠΑΟΚ, τον κύριο Σιδηρόπουλο. Mm-hmm. Είχαμε τη σφοδρή αντίδραση επίσης της. Αντίδραση δηλαδή στον ορισμό του Σιδηρόπουλου και Ολυμπιακός. Και Ολυμπιακός εκτός από τον Άρη. Ωραία. Με αυτά που έγιναν, αυτό το πόρισμα που βγαίνει, δεν ξέρουμε ότι είναι έτσι. Τι είναι? Το ξέρουμε ότι έγινε ακριβώς έτσι. Ή από αυτά που βγαίνουν? Όχι, με τις πληροφορίες που έχουμε. Πληροφορίες που έχουμε, ωραία. Δεν διαψεύδονται κιόλας. Okay. Είχαμε την Νόβα η οποία είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε εμπλοκή με τις εικόνες που δίνει το ΒΑΡ. Και πώς θα γίνει, πες? Πώς θα γίνει? Ποιος θα δίνει εικόνα τελικά? Δεν ξέρω, μπορεί εν τέλει να πάμε εμείς. Εγώ και εσύ. Αν δεν δείχνει η τηλεόραση, το κανάλι που μεταδίδει τον αγώνα, εικόνα στους διαιτητές μέσα. Όχι, τις κάμερες. Δεν θέλει να είναι η Νόβα υπεύθυνη για να δίνει πλάνα. Μάλλον θέλει ανεξάρτητη παραγωγή. Δεν θέλει η παραγωγή της να είναι. Δηλαδή να διαχειρίζεται τις κάμερες, το βαν μέσα καθαρά η διαιτητική ομάδα ή το team το οποίο ασχολείται με αυτόν τον τομέα. Να δίνει δηλαδή, να ζητάει διαιτητής, θέλω την κάμερα 10. Και να υπάρχει ένας τεχνικός ο οποίος δεν είναι της Νόβα. Δεν εμπλέκει την Νόβα σε αυτό. Ναι. Και να λέει: να το πάρω το ρεσί. Αυτό είναι το κοντινό. Μάλλον αυτό. Μάλλον αυτό θα γίνει. Δεν θέλει να εμπλακεί πουθενά γιατί τα άκουσε η Νόβα. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Ναι. Υπάρχει μια τέτοια. Επειδή τα άκουσε η Νόβα, γι' αυτό έγινε όλο αυτό, έτσι. Υπάρχει δήλωση τη Νόβα η οποία λέει ότι το ΒΑΡ αυξάνει την καχυποψία στο ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι είπε η Νόβα. Εντάξει. Και θέλει να βγει απ' έξω από όλο αυτό το παιχνίδι. Κάτι τέτοιο. Με βάση αυτά που γίνανε και την πρώτη αγωνιστική στο Ολυμπιακό Αστέρα Τρίπολη, όπου. Υπήρχε μια αμφισβητούμενη φάση. Αλλά και εν τέλει είναι... ο διαιτητής δεν είδε το σωστό replay. Άστο. Ενώ ο κόσμος το είδε. Άστο. Αυτό είναι άλλο. Με βάση αυτό, πάνω σε αυτό πάτησαν οι άνθρωποι της Νόβα και πάνε εμείς δεν ξανασχολούμαστε. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε πουθενά. Σε αρκετά. Και με αυτό. Και σε αυτό. Νομίζω ότι όμως δεν είναι το μοναδικό γεγονός το οποίο ήταν η αφορμή για να πει κάτι τέτοιο Νόβα. Εμένα ξέρεις τι μου θύμισε όλο αυτό. Τι. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε, αλλά αυτοί εν τέλει είπαν ότι δεν θέλουν. Μετά είπαν αυτοί ότι θέλουν, αλλά εν τέλει εμείς δεν θέλαμε. Και αυτοί εν τέλει θέλανε. Τι βγαίνει τελικά από την συνάντηση αυτή που έγινε? Τίποτα. Συζητήσανε μόνο για το ΒΑΡ. Βρεθήκανε για να συζητήσουν για το ΒΑΡ. Τίποτα δεν βγαίνει. Τίποτα. Τίποτα. Για το ντέρμπι, κάτι. Κάνανε μια τρύπα στο νερό. Εντάξει, συνήθως έτσι δεν γίνεται. Στις συναντήσεις. Κάνανε μια τρύπα στο νερό. Έχουν κάνει αρκετές είναι αλήθεια όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν νομίζω πως έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Μια που είπες για το ντέρμπι. Ναι, τι είχαμε. Διαβάζω στο ΠΑΟΚ 24 ότι επιστρέφει το δίχτυ μπροστά από την από τη θύρα που είναι η επίσημη. Ναι, εκεί η 1-2-3. Να βρω λίγο το σχετικό. Αποφάσισε η επιστροφή του. Παίρνουν τα μέτρα τους δηλαδή οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. 1-2-3. Ναι. Ναι. Και να μην γίνει και κάτι που θα γίνουν κατά την είσοδο των φιλάθλων. Στο στάδιο. Βέβαια έχει αλλάξει λίγο νόμος. Δηλαδή αυτό που έγινε πρόπερση στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Με πλέον το είναι χαρτάκι, μείον 1. Είναι μείον 1 και το παιχνίδι παίζεται ή όχι. Πάντως δεν είναι μείον 3, πλέον είναι μείον 1. Αυτό νομίζω είναι στην. Αν και ο ΠΑΟΚ δεν τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμού σε εκείνο το παιχνίδι. Τι λέμε. Δεν τιμωρήθηκε αφού το πήραν πίσω. Μόνο το παιχνίδι έχασε. Ναι, σε πρωτόδικη, σε πρώτο βαθμό. Σε πρώτο βαθμό, τι έγινε. Δικασμένο, τι έγινε. Δεν τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ με αφαίρεση βαθμού σε εκείνο το παιχνίδι. Μόνο το παιχνίδι στα χαρτιά έχασε. Ναι. Τότε. Ναι. Τώρα θα το πληρώσει με μείον ένα. Αν κάνει κάτι αντίστοιχο. Ή όποια ομάδα το κάνει τέλος πάντων. Καταλαβες. Τι είχαμε. Εντάξει, βέβαια δεν μπορεί να γίνει όλα τα γήπεδα. Π.χ. στο ΆΚΑ δεν μπορεί να πετάξει κάτι από την κερκίδα και να φτάσει στον παίχτη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ μακρινή απόσταση. Αυτό είναι ένα καλό το ΆΚΑ. Ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι στο ΆΚΑ. Τι? Είναι και λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Κατάλαβες. Θεωρείται το ασφαλέστερο γήπεδο στην. Εντάξει, κοίταξε. Ναι, είναι το ασφαλέστερο Ελλάδα. Γήπεδο. Υπάρχει και πολλοί χώρο από απ' έξω κτλ. Είχαμε
Είναι διαφορετικά. Εντάξει, είναι το μεγαλύτερο στάδιο στη χώρα. Έχει φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Τελικό Champions League. Είναι το ασφαλέστερο γήπεδο. Όπως και αν κάνουμε. Ναι. Το οποίο μπορεί να είναι αφιλόξενο ποδοσφαιρικά, αλλά είναι όντως ασφαλές. Με αφορμή το ντέρμπι της Κυριακής, η ΠΑΟΚ έχει βγάλει μια σχετική ενημέρωση όσον αφορά την παραγωγή από το ΠΑΟΚ TV και τα πειρατικά links. Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό που πρέπει να. Θα θέσουμε, υπάρχουν. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνεχίζει την καταπολέμηση των φαινομένων πειρατείας του ΠΑΟΚ TV, ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Media Stalker. Η Media Stalker είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην καταπολέμηση της πειρατείας και την παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας των οπτικοακουστικών έργων στο διαδίκτυο. Εντάξει, πολύ δύσκολο να εξελιχθεί εντελώς σε απόλυτο βαθμό το φαινόμενο αυτό, καθώς βλέπουμε ακόμα και παιχνίδια της Premier League, του Champions League και μεγάλων διοργανώσεων. Να τα δείχνουν πειρατικά. Οι φίλοι της ομάδας στην αρχή της ανακοίνωση μπορούν να βοηθήσουν τη διαδικασία στέλνοντας email στο piracy@paokfc.gr με το παράμονο link που εντοπίζουν, ώστε να γίνουν άμεσα οι ενέργειες ή να τηλεφωνήσουν στο 2310-954-099. Παράλληλα, θα υπάρχουν και κλιμάκια της PayPauk που ελέγχουν και την προβολή των αγώνων σε χώρους εστίας και δημοσίας προβολής. Mm-hmm. Μπορείτε και εδώ να βοηθήσετε στέλνοντάς μας τη διεύθυνση και την ονομασία του καταστήματος που δείχνει το παιχνίδι, χωρίς να βρίσκεται στη λίστα των hotspots. Στη νέα μας προσπάθεια σας στέλνουμε συμπαίκτες, καταλήγει η ανακοίνωση της PayPauk. Αυτός που θα δώσει τον άλλον θεωρείται ρουφιάνος ή όχι? Όχι. Σωστός. Εντάξει. Όχι. Πιστεύεις θα εξαλειφθεί, θα έχει αποτέλεσμα όλο αυτό το εγχείρημα? Ναι. Δεν θα υπάρξει κάποιο που θα δει από παράνομο το. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Γιατί υπάρχουν και κάποια φόρουμ που είναι πιο private, π.χ. Καταλαβαίνω. Είναι private. Ίσως το δείξει εκεί πέρα. Γι' αυτό το λέω. Κοίταξε. Δεν γίνεται. Ακόμα και από τα 100, τα 80 να κλείσει που λέει ο λόγος είναι επιτυχία. Είναι κάτι. Μπορεί στο επόμενο παιχνίδι να τα κλείσει όλα. Που είναι δύσκολο πάλι. Δεν γίνεται να τα κλείσει όλα, εννοείται. Έτσι. Αλλά από τη στιγμή που. Από ό,τι διαβάζω και αφού γκράζομαι, οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι σε αυτό το τομέα δραστήριοι και θα έχουν τα μάτια τους ανοιχτά. Πιστεύεις δηλαδή δεν θα υπάρξει φίλος του ΠΑΟΚ που θα καταφύγει στη λύση του σπασμένου? Θα υπάρξει. Θα υπάρξει, okay. Αλλά να σου πω ότι μπορεί να υπάρξει φίλος αυτού που θα καταφύγει στο σπασμένο που θα τον δώσει. Όχι αυτό, το link. Το link το οποίο θα βλέπει και εκείνος και μετά θα. Ναι. Έτσι. Έτσι πάει. Για πες. Για τι πράγμα μιλάμε? Διάβασα την ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΟΚ σχετικά με την πειρατεία και την συνεργασία με τη Media Stalker που ξεκίνησε. Αυτό. Είπαμε για το δίχτυ που επιστρέφει στη θύρα 1-2-3. Καλό αυτό ή κακό λέτε? Καλό. Καλό δεν είναι. Κακό για μένα. Γιατί? Γενικά για το θεατή, ναι, είναι αντιποδοσφαιρικό. Εμεί καθόμαστε από εκείνη τη μεριά και όλα τα δημοσιογραφικά. Και για τον τηλεθεατή, γιατί είναι ό,τι χειρότερο. Πάνω... Ναι. Και στο τηλεόραση θα φαίνεται. Κακό, αντιποδοσφαιρικό. Είναι αντιποδοσφαιρικό, ισχύει, αλλά. Δυστυχώς όμως ή ευτυχώς, ίσως καθίσταται και αναγκαίο. Να πάρει τα μέτρα σου, γιατί υπάρχουν γεγονότα που έχουν γίνει παλιότερα. Όταν δυναμητίζεται έτσι το κλίμα από του παράγοντε των ομάδων. Πώς να μην ακολουθήσει και αυτό. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα βέβαια. Και δεν ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο ντέρμπι. Συνολικά στην Ελλάδα πρέπει να το κοιτάξουμε. Αλλά κάθε χρόνο λέμε να το κοιτάξουμε και κάθε χρόνο στα ίδια καταλήγουμε. Και όλο αυτό που έχει γίνει όλη αυτή την εβδομάδα, σε ελπίσουμε να μην βγει σε κακό και να κυλήσουν όλα μαλά την Κυριακή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ευθύνη αυτοί που έχουν κάνει. Ακόμη και αν κυλήσουν όλα μαλά εν τέλει, δεν σημαίνει ότι όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί δεν είναι κάτι αρνητικό και προκλητικό, να το πούμε έτσι, εν ώψη Κυριακής. Συνήθως όταν υπάρχει όλο αυτό το κλίμα, δημιουργείται όλο αυτό το κλίμα πριν τον ντέρμπι, συνήθως στο ντέρμπι δεν γίνει τίποτα. Μακάρι να μην γίνει τίποτα. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Αλλά δεν θα πρέπει να συμβεί όλο αυτό που έχει συμβεί όλες αυτές τις μέρες. Μακάρι να έρθουμε εδώ την Κυριακή, Γιώργο μου. Να μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο. Έτσι, να κάνουμε το post-game και να αναλύσουμε το πώς κατέβηκαν οι ομάδες. Για ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε όπως και να έχει. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αυτήν την εβδομάδα έχει ονοματεπώνυμα και ευθύνες. Έτσι, αυτό δεν μπορούμε να το αναφέρουμε. Κάποιοι φταίνουν για όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε. Και είδα από χθες έχουν πάρει μέρος και οι οργανωμένοι οπαδοί. Ανακοίνωση και από Super 3 και από τους συνδέσμους φίλων ΠΑΟΚ. Θα μου πεις. Εντάξει, δεν έλεγε κάτι τραγικό, δεν έλεγαν κάτι υπερβολικό οι ανακοινώσεις. Το κλίμα άλλοι το δημιουργούν. Εντάξει, από κάπου ξεκινάει όλο αυτό, φυσικά. Ναι. Από τους ίδιους που κάθε χρόνο βγαίνουν και λένε εμείς πρέπει να φροντίσουμε για το καλό του ποδοσφαίρου. Και κάπου, πότε ήταν η απόφαση ότι θα υπάρχει τιμωρία για δηλώσεις που προκαλούν και όλα αυτά? Πού δεν μιλάμε κάτι. Ή για αναρτήσεις και τα λοιπά και
πέρσι. Νομίζω υπήρχε ένα διάστημα αυτό. Όχι. Ένα μικρό διάστημα. Εντάξει, γενικά τώρα... και χειρονομίες μέσα στο γήπεδο, μια αγωνιστική κατευθείαν. Αυτά που έγιναν χθες, στη σύσκεψη που υπήρχε. Αυτό λέγαμε. Είχαμε ξεκινήσει να πούμε πριν ότι. Τι βγήκε τελικά από τη σύσκεψη? Τίποτα. Επί της ουσίας τίποτα. Η σύσκεψη ήταν για το VAR. Για να υπήρξε ενημέρωση από το VAR. Ήταν εκεί ο Περέρε, παράγοντας των ομάδων, εκπρόσωποι της Νόβα. Η οποία Νόβα λέει: εφόσον παραπονιέσαι σε εμάς, δεν θέλουμε εμείς να αναλαμβάνουμε αυτό, να λέμε τα πλάνα. Ένα μπάχαλο. Αυτό δηλαδή έγινε, έτσι. Ο Ολυμπιακός να από κοντά να σιγοντάρει με τον λόγο του Άρη, θα μου πεις, έχει και αυτό συμφέρον στο συγκεκριμένο μάτς. Θέλει να χάσει πάκου βαθμούς. Έτσι, το συμφέρον του κοιτάει. Και να σιγκοντάρει την πλευρά του Άρη. Εντάξει, θα μπορούσε να μείνει ουδέτερο. Γιατί. Οι εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ να λένε. Τι τώρα, μην του ουδέτερο. Οι εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ να λένε γιατί ο Ολυμπιακός νοιάζεται τόσο πολύ για το δικό μας παιχνίδι, δεν κοιτάει το δικό του ντέρμπι. Και γενικότερα ξέφυγε από το θέμα εντελώς τη συνεδρία. Οι εκπρόσωποι των άλλων ομάδων. Αλλού καταλήξαμε. Οι εκπρόσωποι του Παναθηναϊκού που πήγαν τι κάνουν. Ο Θόδωρος Καρυπίδης διαβάζαμε ότι επιτέθηκε εντός εισαγωγικών φραστικά σε Περέιρα και γραμμένο για τον ορισμό του Σιδηρόπουλου. Και ο κύριος Καραπαπάς. Λέγοντας ότι το ξέρει όλη η πόλη από τη Δευτέρα και εσείς ορίζετε. Δεν πήρε θέση για το θέμα. Δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό ή κακό. Για τον ορισμό Σιδηρόπουλου δεν ασχολήθηκε καν. Ποιος, ο Περέιρα? Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε θέση για τον ορισμό Σιδηρόπουλου. Και όλο αυτό το ωραίο σκηνικό που στείνεται και σε δύο μέρες έχουμε ντέρμπι στην Τούμπα. Ναι, αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά έχουμε τώρα. Ναι, ευχαριστώ. Να δούμε. Εγώ θα επαναλάβω ότι μακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά, αλλά όλο αυτό ίσως θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Μήπως θα ήταν περίεργο, μα δεν γίνονταν τίποτα όμως όλη τη βδομάδα. Λες κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, γιατί να μην γίνεται. Πολύ ησυχία είναι. Πολύ ησυχία. Ναι. Να μιλάμε μόνο για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Να μιλάμε για το ποδοσφαιρικό, ρε φίλε. Να μιλάμε τι ετοιμάζει ο Φερέρα, τα πλάνα. Τι ετοιμάζει ο Τερζής ως υπηρεσιακός που κατεβαίνει στην Τούμπα. Έτσι. Μετά από 4-0 επί του Παναθηναϊκού. Να μιλάμε για όλα αυτά, γιατί δεν κατάλαβα. Να πούμε, ο Φερέρα. Γιατί το ενδιαφέρον να μείνει εκεί. Θα αφήσει τον πάγκο το Πασχαλάκι, τον Πέλκα ή θα παίξουν εκεί δύο βασικοί. Εσύ τι λες πρέπει να κάνει? Δεν έχω άποψη. Πώς δεν έχεις άποψη? Αφού πριν είπες θα κάνεις εκτίμηση για την εντεκάδα, ρε. Εκτίμηση, την ξέρεις είπες. Ναι. Τότε. Ποντάρω, έχω κάτι στο μυαλό μου. Ωραία. Πού ποντάρεις, ποιοι θα παίξουνε? Πασχαλάκης κάτω από τα δακόρια. Τότε τι μας λες να το αφήσει έξω? Εγώ λέω ότι θα παίξω Πασχαλάκης. Αλλά δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Φερέιρα. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Εγώ λέω ότι θα παίξω Πασχαλάκης. Νομίζω όλοι αυτό πιστεύουν. Το τι πιστεύω εγώ και το τι θέλω είναι άσχετο. Έτσι πως το λες, μήπως γνωρίζει κάτι παραπάνω, αυτό λέμε. Όχι. Ωραία, Πασχαλάκης κάτι θέμα. Από εκεί και πέρα. Μια που πιάσαμε τι 10 Μάτω δεξιά, Γιαννούλη αριστερά, ο Βαρέλα με τον Κρέσπο. Δεν αλλάζει η συνταγή αυτή, ωραία. Συνταγή. Νομίζω ότι θα δούμε τον Μίσιτς σίγουρα στο κέντρο και εγώ θα πω ίσως και τον Ντόγκλας στη θέση του Εσίτη. Mm-hmm. Αν και νομίζω ότι Εσίτη είναι αμετακίνητος, αλλά κρατάω την. Τι εννοεί αμετακίνητος, δεν βγαίνει από την 11 ή δεν μπορεί να κουνηθεί? Δεν βγαίνει από την 11. Ρωτάω. Ναι. Θα σου έλεγα αλλιώς ότι δεν στρίβει. Αυτό. Αριστερά ο Μπίσες, βαρδεξιά ο Λιμιός. Ο Πέλκας και στην κορυφή ο Σβιντέρσκι. Σβιντέρσκι, Ναι. Αυτό δεν θα είναι έκπληξη? Όχι. Όχι, Αυτή είναι η ενδεκάδα που. Που έχει στο μυαλό σου εσύ, αυτή θες? Όχι. Είναι αυτή που πιστεύω θα παρατάξει. Άλλη έχω εγώ στο μυαλό μου. Ποια ενδεκάδα έχει στο μυαλό σου με βάση το παιχνίδι που είδες χθες πάλι σε επανάληψη? Ζήφκοβιτς κάτω από τα δακόρια. Ζήφκοβιτς. Μάτος, Γιαννούλης, Βαρέλα, Κρέσπο. Εντάξει, εκεί πέρα είμαστε μέσα, ναι. Μίσιτς με Ντόγκλας. Αριστερά το Ζαμπά, δεξιά το Λιμιό. Πίσω από τον Τσούμπα τον Στόχ. Πίσω από τον Τσούμπα τον Στόχ. Ναι. Εντάξει. Να σου θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε να πέρσι να. Πρόπερσι βασικά να ρολάρει. Στόχ από πού και σπου. Πρέπει κάποια στιγμή να παίξω. Έτσι έκρινε με αυτό. Και αν προπονήσει, κρίνει ο προπονητή ότι δεν είναι έτοιμο να παίξει. Ανεβαίνει στι προπονήσει. Εσύ τον βλέπει, προπονήσει, έχει εικόνα. Όχι, αλλά από αυτά που διαβάζω ξέρω ότι ανεβαίνει ο Στόχος. Από πού τα διαβάζει, διαβάζει κάποιον που έχει εικόνα στις προπονήσεις? Ναι. Έχει σημασία αυτό, γιατί οι προπονήσεις είναι κλειστές προς δημοσιογράφους. Προφανώς. Πού διαβάζει τότε, δημοσίευμα διαβάζει από προπόνηση? Η μόνη ενημέρωση που, που κάνει υπάρχει στο διαδίκτυο για την προπόνηση είναι από την ιδιωτική του που τη πάει. Δεν παραπάνω ξέρει. Δεν υπάρχουν ιδιωτικές συνομιλίες. Άρα δεν διαβάζει κάπου. Πρέπει να στα πω όλα. Έχει κάποια πληροφορία από κάποιον που βλέπει καθημερινά τις προπονήσεις? Πρέπει να στα πω όλα, ρε φίλε. Περίμενε τώρα, όχι, γιατί λες διαβάζω. Τι διαβάζω, να διαβάσουμε και εμείς, να το ψάξουμε άμα είναι. Ψάξτε. Άλλο αυτό, έχεις πληροφορία. Αν έχεις πληροφορία, δεκτό. Έξω. Αλλά να έχεις πληροφορία από κάποιον που βλέπει καθημερινά τις προπονήσεις και να εμπιστεύεσαι πλήρως την άποψή του την ποδοσφαιρική. Και όχι απλά να σου λέει αυτό ότι καλό είναι ο ρε μωρό στόχο, πρέπει να παίξει. Αυτό δεν είναι ποδοσφαιρικό. Δεν σου λέω ότι είναι. Δεν μου είπε καταρχάς ότι καλό είναι ο ρε στόχο, πρέπει να παίξει. Γιατί όσο δεν βλέπουμε τις προπονήσεις. Δεν υπάρχει κανένα πρέπει. Έχουμε εικόνα έμπιστη, εμπιστευόμαστε την άποψη προπονήτη και με αυτό κρίνουμε μετά. Αν αυτή που βάζει είναι καλή και αν αυτή που δεν βάζει
μπουν μετά και είναι καλύτεροι. Δεν υπάρχει κανένα πρέπει, αλλά από τη στιγμή που ο Πέλκας δεν μπορεί. Και όσο μπαίνει μέσα γίνεται χειρότερα. Ο Πέλκας είναι, ήταν και... κακός δηλαδή στο Περιστέρι. Όχι, δεν ήταν κακός στο Περιστέρι. Έχει βγάλει την ασίστ στο Τζούμπα, να σου θυμίσω. Ναι, γιατί λες ότι δεν μπορεί τότε. Δεν μπορεί ψυχολογικά. Γιατί δεν μπορεί ψυχολογικά, μέχρι να γιατί... το γκολ είναι. Ναι, όσο δεν έρχεται τον γκολ όμως γίνεται χειρότερο. Ας κάτσει δε... ένα-δύο παιχνίδια στον πάγκο. Όσο δεν παίζει μαζί με τον γκολ. Ναι, έχει παίξει μέχρι στιγμής όλα τα παιχνίδια. Και στα 8 που έχει δώσει. Για να έχει παίξει όλα τα παιχνίδια, προφανώς κάτι βλέπει ο προπονητής. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Πρέπει να δώσει ο προπονητής ευκαιρία και σε άλλους. Να σου θυμίσω ότι ο ΠΑΟ ξεκίνησε ένα ρολάρι στην Ξάνθη. Γιατί? Γιατί ο Λουτσέσκο άφησε εκτός τον Μπρίγιοβιτς και έβαλε τον Κουλούρη. Και εδώ πέρα γινόταν πανικός. Λέγανε όλοι ποιος Κουλούρης και γιατί βάζει τον Μπρίγιοβιτς. Έβαλε τον Πασχαλάκη στη θέση του Ρέι. Εντάξει. Έκανε τρεις αλλαγές. Έδειξε ότι κανένας δεν έχει φανέλα βασικού. Ή τη φανέλα δεν την έχει πάρει σπίτι του. Αν θες καλύτερα. Και ξεκίνησε ο ΠΑΟ να ρολάρει. Θα έρθει λες τώρα το ξέσπασμα την Κυριακή. Δεν ξέρω. Ο Άρης θα πάει με την πεπατημένη, λογικά έτσι στην δεκάδα. Και ο ΠΑΟΚ σου λέω θα πάει με την πεπατημένη. Καλό ή κακό. Ο Άρης εντάξει, είναι πιο λογικό μετά την 4. Ο Άρης θα πάει με τον Κουέστα κατά τον Κουέστα. Δεν αλλάζει συνταγή. Σούντρεμ δεξιά, τον Κόρχουτ αριστερά. Ο Βέλεθ με τον. Ρόουζ. Με τον Ρόουζ στο κέντρο. Σάσα με Ματίγια τα δύο χαβ. Δεξιά μάλλον την κοινή αριστερά ο Φετφατζίδη. Στο 10 ο Μπρούνο Γκάμα και μπροστά ο Κλάου λέω. Ο Ιντέγιο. Κλάου. Πώ σου είναι τώρα ο Κλάου, φίλε. Έβλεπα τα βιντεάκια του Κλάουζερ πριν. Πες μας το Πάο Κάρις που θυμάσαι. Στην Τούμπα. Το Πάο Κάρις που θυμάμαι. Ναι. Πολλά θυμάμαι. Ένα πες μας, το καλύτερο που θυμάσαι. Το 4-1. Με εκείνο το αεροπλανικό. Του Κλάου. Γι' αυτό σου έρθει μυαλό, Κλάου. Ναι. Αλλά θυμάμαι και εκείνο το. Όχι, πρέπει να είναι στο ίδιο μάτς. Που βάζει ένα σου το Λάζαρ έξω από την περιοχή μονοκόμματο. Ή ο Φωτάκης πρέπει να ήταν. Φωτάκης. Μονοκόμματο έξω από την περιοχή. Απίστευτο. Ναι. Κατάλαβα ποιο λες. Κατάλαβες. Έτσι. Ναι, ο Φωτάκης. Φωτάκης πρέπει να είναι. Γιώργος Φωτάκης. Ο Ρομπέρ και ο Λάζαρ νομίζω είχαν βάλει τα άλλα δύο γκολ σε εκείνο το μάτι. Τίμιος. Για τον Άρη είχε μειώσει ο Κάμπορα. Ο Κάμπορα. Όχι ο Κάμπορα. Ο Κάμπορα δεν έπαιζε εκείνη τη χρονιά στον Άρη. Ποιος είχε μειώσει. Ήταν η χρονιά που υποβάστηκε νομίζω ο Άρης. Όχι, ήταν η χρονιά που σώθηκε. Η χρονιά που υποβάστηκε ήταν η επόμενη. Το 3-1 με ανατροπή που είχε προηγηθεί ο Άρης με Ουντότζι. Και ήρθε η ανατροπή στο τέλος. Στο τελευταίο τέταρτο. Με Λούκας, Αθανασιάδη και κάποιον ακόμη να σκοράρει. Γιώργο Μπαϊράμ, ποιο ντέρμπι θυμάσαι. Τι να σου πω τώρα, σε γελάω. Και εντάξει, το 4-1 που λέει ο Χρήστος, ναι, είναι τα μεγάλα αποτελέσματα. Και το περσινό. Έτσι, εντάξει, το βάλουμε και εδώ στην εξίσωση. Νομίζω και για τους... το ισόπαλο, λες, το 1-1 στο πρωτάθλημα. Εντάξει, νομίζω και για τους φίλους του Άρη θυμούνται πολύ το έντονα το 0-1, εκείνο με το Χαβίτο ήταν. Το τελευταίο του διπλό. Ναι, εκείνο. Ήταν το πιο πριν από εκείνο ήταν το 1-4. Το 1-4. Στην επιστροφή από τη Β' Εθνική τότε. Πόσα χρόνια έχει με Άγγλο το... Χαριστέα στα νιάτα του. Το 11 ήταν εκείνο. Το 10, 11 πώ το... ήταν. Το διπλό με τον Χαβί, το 0-1. Με τον Παύλο Δερμιτζάκη στον πάγκο του Πάου. Ήταν τη σεζόν 11-12, αν θυμάμαι καλά. Όχι. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Ναι, 10-11 εκεί. Γιατί ο Δερμιτζάκη ήταν τη χρονιά που απέκλεισε ο Πάου το καλοκαίρι τη Φενέρ. Ναι. Καλοκαίρι του 10. Μπράβο, άρα ήταν κάπου Νοέμβριο του 10 το μάτσο εκείνο. Άρα ήταν 10-11. Ναι, το τελευταίο διπλό του Άρη στην Τούμπα. Να. Έτσι ήταν εκείνο. Πέρασαν πλάκα-πλάκα. Πέρασαν 8 χρόνια. Περνάνε τα χρόνια, έτσι. 9 χρόνια. Περνάνε τα χρόνια, ναι. Εντάξει, μεσολάβησε και το κοινό διάστημα. 4 χρόνια που δεν έπαιξαν οι δύο ομάδες μεταξύ τους. Πάντως ένα άλλο ωραίο και ενδιαφέρον από πέρσι που επέστρεψε ο Άρης. Θα πάει τρίτη φορά στην Τούμπα με τρίτο διαφορετικό προπονητή. Πήγε με τον Ερέρα στο κύπελο, πήγε με τον Παντελίδη στο πρωτάθλημα. Και πήρε δύο ισοπαλίες. Και τώρα πάει με τον Τερζή. Εντάξει, ο Πάκ θα πάει. Ευκαιρία, εγώ θα το ξαναπώ. Στο playoff μετά θα παίξει με άλλον. Το λέμε όλη την ομάδα. Είναι ευκαιρία καριέρα για τον Τερζή το αυριανό μάτς. Το μεθαυριανό. Ναι. Εντάξει, σίγουρα θέλει να, δεν μου λες. Να πάρει την ίδια. Θέλω την προσωπική σου άποψη. Και ο ίδιο δεν θα συνεχίσει. Αν δούμε ένα διπλό του Άρη την Κυριακή στην Τούμπα. Ναι. Πιστεύεις ότι υπάρχουν πιθανότητες να μονιμοποιηθεί ο Τόλης ο Τερζής? Εγώ θα πω πως ναι. Ναι. Ναι, παρότι το απορρίπτουν όλοι το σενάριο, το έχει αποκλείσει και ο ίδιος με δηλώσεις του, εγώ θα πω πως ναι. Και εγώ το ίδιο και πιστεύω. Και πόσο μάλλον έρθει και ένα εμφαντικό διπλό. Εμφαντικό, εντάξει. Α, 0-2, γιατί δεν γίνεται. Απίθανο είναι. Ένα 0-2, ναι. Ναι. Ίσως. Το δέχτηκε. Ναι, θα μπουν σκέψεις στον Γκαρυπίδη να του δώσει την ευκαιρία. Και στον Άγγελο Χριστέ. Ναι. Γιατί ακόμη λες δεν έχω ανακοινώσει προπονητή? Δεν έχω καταλήξει κάποιο προπονητή με οριστική συμφωνία. Δεν θα είχαν μεγαλύτερη πίεση να το κάνουν μέχρι τώρα, αν ήθελαν.
Εντάξει, επειδή τον Νικηφόρο ποτέ με τον Παναθηναϊκό, υπάρχει το ντέρμπι. Τους έδωσε... ίσως έχει κλείσει κάποιος, αλλά να μην τον βγάζουν παρά γιατί είναι η πέρυσι αυτή. Και αυτό το σενάριο πρέπει να υπάρχει. Πάμε υπάρχει λίγο ψυχολογία για τώρα. Να κλείσουμε, πάμε να δούμε λίγο τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής. Σωστά, ναι, ναι, φυσικά. Το πάω κάρι. Θα πουσιάζουμε αύριο. Το βράδυ εδώ θα είμαστε. Εσύ θα είσαι εδώ, ναι, ναι, για την εκπομπή γενικά λέω αυτή. Post-game θα έχουμε το βράδυ. Λοιπόν, αύριο. Θα χρησιμοποιήσει το Γιωβάνοβλου παρέα. Με θέλεις. Γιατί όχι. Θα το σκεφτώ. Ωραία, σκέψτε. Τρία παιχνίδια αύριο το μενού. Ξεκινάμε 5 και 4 με το Βόλο Σόφι. Ναι. Ωραίο μάτσο. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7.30 και 8 η ώρα υπάρχει το Πανετολικό ΑΕΚ. Και μετά Κυριακή 3 η ώρα βλέπω το πρώτο παιχνίδι. Οπότε πάμε σε ώρες χειμερινές. Ξεκινάμε έτσι. Σιγά-σιγά. Τρεις η ώρα Λάρισα Ξάνθη την Κυριακή. Στις 6.30 το ντέρμπι φυσικά ΠΑΟΚ Άρης. Στις 7.30 Λαμία Πανιώνιος και 8.30 ώρα το άλλο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Άσχετα που δεν συζητιέται καθόλου. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εντάξει, νομίζω λίγοι ασχολούνται πλέον με αυτό το παιχνίδι. Καλώς μπορεί να είναι το πέμπτο μεγαλύτερο, δεν είχαμε πει τις προάλλες. Πέμπτο μεγαλύτερο ντέρμπι του κόσμου. Αλλά είναι διανύουν διαφορετικές περιόδους. Έχω μια φωνή, έχω μια πεποίθηση ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο για τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι θα βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να διακοπεί στο 0-0 και να μην κερδίσει, αυτό λες. Μπορεί να βγει μια τέτοια αντίδραση. Τι να σου πω. Να κερδίσει τα χαρτιά. Εντάξει, δεν ξέρει. Ας ελπίσουμε να μην. Από τη στιγμή που δεν έχει ξεκινήσει ένα παιχνίδι, δεν μπορεί να ξέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμά του. Φυσικά όλα τα παιχνίδια από το 0-0 ξεκινάνε όλα. Ντέρμπι είναι. Ακριβώς. Βέβαια με το κλίμα που υπάρχει και τα ρόστερ των δύο ομάδων. Μπορεί ο Ολυμπιακός να βγάλει μια κούραση φυσιολογική όπως από το παιχνίδι με την Τότεναμ. Έτσι δεν είναι. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει άλλα προβλήματα και αγωνιστικά φυσικά. Και με το ρόστερ του, αλλά και από την πλευρά του κόσμου, πόσο να επηρεάζει το σύνολο και την ομάδα. Όταν βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να πάρει ένα βαθμό, θα πω εγώ. Οι οργανωμένοι θα απουσιάζουν και ο κόσμος γενικά δεν θα στηρίξει την ομάδα σε αυτό το παιχνίδι, το πολύ μεγάλο ντέρμπι. Είναι λογικό και η ψυχολογία της ομάδας να μην είναι τόσο καλή. Έτσι δεν είναι. Χρειάζεται τον κόσμο σου. Θα δούμε αν μπορεί να βγάλει αντίδραση. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος, τελευταία εκπομπή Ολυμπιακό Παντού για αυτήν την εβδομάδα. Ακολουθεί Γιώργος Τζαγόρας με το πέναλτι. Έτσι, η εκπομπή πριν από πάω κάρι στο πέναλτι θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μένετε δεσμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Αύριο βράδυ μαζί στις 10 με το post game. Και σιγά σιγά θα μπούμε ακόμη περισσότερο σε ρυθμούς πάω κάρι. Θα θυμηθούμε και ρετρό. Συντονίστε αύριο στις 10 εδώ παρέουλα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.